Νάπας. Έλενα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, υπογό. Με τρεις μάρτυρες μέχρι στιγμής ξεκινάει η πρώτη δικάσιμος για το μακελιό της Αγίας Νάπας. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει δύο αστιφύλακες του ΤΑΕ Αρχηγείου, οι οποίοι εκτελούν χρέη φωτογράφων και κατέθεσαν σωρία φωτογραφιών από τις σκηνές τις οποίες υπέδειξε ο καταδικαστής, ο Ισοβίτης πλέον, Χαράλαμπος Ανδρέου. Επίσης κατέθεσε αστιφύλακας του ΤΑΕ, αμοχός του ΟΓΟ, όσον αφορά τα δείγματα γενετικού υλικού που λήφθηκαν από τον Σέρβο μετά την σύλληψή του. Να πούμε επίσης ότι κατέθεσε το φωτογραφικό υλικό από την σκηνή του εμπρισμού του αυτοκινήτου, με το οποίο φαίνεται να διέφυγαν οι δράστες από την σκηνή, καθώς και τις φωτογραφίες από καμένα φυσίγγια που εντοπίστηκαν στο πίσω κάθισμα, φυσίγγια, βολίδες και το πυροβόλο όπλο, το Καλάσνικοφ, το οποίο επίσης εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην διάπραξη του εγκλήματος. Τόσο το καμένο όπλο όσο και τα φυσίγγια αλλά και οι σφαιροθήκες που εντοπίστηκαν στο καμένο αυτοκίνητο κατατέθηκαν ως τεκμήρια. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διακοπή για διάλειμμα, ενώ με την επανέναρξη αναμένεται ότι θα γίνει κατάθεση του οπτικού υλικού που καταγράφηκε από τις υποδείξεις σκηνών αλλά και από τις σκηνές που διαπράχθηκε το έγκλημα, και στην συνέχεια, από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, θα ζητηθεί αναβολή ενός μηνός και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι, οι υπεράσπιση της ΓΟΓΟ, θα επικαλεστούν το πόρισμα των ποινικών ανακριτών, το οποίο παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Γενικό Εισαγγελέα για να μελετηθεί και να αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες, καθώς φαίνεται ότι κάποια από τα πρόσωπα στα οποία εντοπίζονται ποινικά ή πειθαρχικές υποθέσεις αναμένεται ότι θα καταθέσουν ως μάρτυρες στην διαδικασία. Επομένως, οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται ότι θα ζητήσουν χρόνο για να μελετήσουν ενδεχομένως τις αποφάσεις, αν και εφόσον προκύψουν, του Γενικού Εισαγγελέα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στη Λεμεσό.